θέλω να σας πω λίγα πράγματα για το Voyager και για τα σκάφη τα οποία εξαιρούν το διάστημα. Έχω βάλει το σκάφη σε εισαγωγικά, διότι βέβαια σκάφη είναι τα γνωστά, τα που επιπλέον στη θάλασσα, αλλά βέβαια επιπλέον και στο διάστημα κατά κάποιο τρόπο, όχι βέβαια επιπλέον, αλλά κινούνται στο διάστημα. Το πρώτο πλανητικό πείραμα ήταν το Mariner 2, εδώ αριστερά. Μπαταρία μου. Δεν έχω καιρό. Το Mariner 2 από το 1962 πέρασε από την Αφροδίτη, λίγες φωτογραφίες. Ακούσατε ήδη για το Voyager αν είτε δύο, θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. Το Cassini που εξεξέσαμε προς τον Κρόνο το 1997 και είναι σήμερα σε τροχιά και θα σας δείξω ορισμένα αποτελέσματα από το Cassini, τα οποία είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά. Και αυτό που σας είπα, ότι οι νέοι ορίζοντες που πηγαίνει προς τον Πλούτονα και εξεξέθηκε το 2006. Τώρα, οι βασικοί περιορισμοί στην κατασκευή και την πλοήγηση ενός διαστημοπλοίου είναι ότι πρέπει να γίνει ελαχιστοποίηση του βάρους. Το κόστος μεταφοράς είναι τεράστιο. Από 100 μέχρι 200.000 το χιλιόγραμμο απλώς για να εξοξευθεί προς το διάστημα. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, ισχύς. Βέλτιστη χρήση του ηλιακού, ρεύματος και καυσίμων. Γιατί, διότι βέβαια αντλεί την ενέργειά του από τις ηλιακούς πίνακες και είναι λίγη αυτή η ενέργεια. Και βέβαια όλη αυτή η εργασία η οποία έγινε για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας είναι αυτό που σήμερα έχει δώσει, πέρασε όλη αυτή η τεχνολογία και η ανάπτυξη και μπορούμε όλοι και κρατάμε ένα κινητό στην τσέπη μας με τα τσιπάκια κτλ. Έχει αλλάξει δηλαδή η διαστημική τεχνολογία, έχει μια κατευθείαν επιρροή στην καθημερινή μας ζωή. Το Explorer 1 εκτοξεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου του 1958 και πρωταγωνιστής ήταν ο καθηγητής Βανάρεν, όπως βλέπετε εδώ, ήταν στο εξώφυλλο του περιοδικού Time το 1959, δηλαδή τότε που ήταν ακόμη ορισμένοι από τους γονείς, ακόμη δεν είχαν γεννηθεί. Έκανε την ανακάλυψη από τις ζώνες ακτινοβολίας Βανάρεν που περικυκλώνουν τη Γη και μάλιστα σήμερα όπως καθώς συζητάμε έχουμε αυτά τα δύο διαστημόπλια τα οποία κατασκευάζονται στο εργαστήριό μας για να εξερευνήσουν επιπλέον αυτή την περιοχή, τις ζώνες Βανάρεν, οι οποίες ακόμη δεν είναι όσο γνωστές όσο θα έπρεπε να είναι 60 χρόνια μετά, 50 χρόνια τόσα μετά από την ανακάλυψη. Αυτό είναι το Explorer 1, το δορυφόρος. Και θα δείξω μια παλιά φωτογραφία, όταν φανταστείτε ότι και εγώ ήμουν νέος κάποτε. Εδώ είναι από το 1965, είχαμε προετοιμάσει ένα πείραμα που θα πήγαινε σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι. Εδώ είναι ο καθηγητής Μανάλεν. Ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σταμ Άρμστρονγκ, και αυτό είναι το πείραμα που τοποθετήσαμε στο διαστημόπλιο εξερευνητής 35. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι βέβαια όπως ακούσατε και στο βιογραφικό, έφυγα από το Πανεπιστήμιο της Άιωβα για να λάβω μια θέση στο Johns Hopkins University το 1968. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι όχι το Πανεπιστήμιο, αλλά εργαστήριο του Πανεπιστημίου, λέγεται το Εργαστήριο Αρχιμοσμένης Φυσικής. Βλέπετε αυτό το συγκρότημα των κτηρίων και γίνεται βασική και εφιωμοσμένη έρευνα.
είναι άλλου τύπου οργάνωσης ανώτατης εκπαίδευσης που από αυτή που είμαστε συνηθισμένοι εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένα διδακτικό ίδρυμα, αλλά είναι έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Και πολλά πανεπιστήμια έχουν αυτού του είδους τα εργαστήρια. Εγώ ξόδεψα όλη μου την καριέρα βασικά σε αυτό το κτίριο και σε αυτό το κτίριο, ξέρω, βλέπετε τι είναι τις αντένες.